στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, το ζήτημα της αύξησης του εργάσιμου χρόνου δεν μπήκε τώρα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι την περίοδο από το 2016 μέχρι και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, δεκάδες εργοδότες του κλάδου, μεγάλα μονοπόλια, προσπαθούσαν με ατομικές συμβάσεις και με ελλείψεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας να αυξήσουν τον εργάσιμο χρόνο όχι μόνο στα κρυφά, όχι μόνο στα μουλοκτά όπως καταγγέλθηκε από το σύνολο των σωματείων με μαύρη απλήρωτη εργασία, αλλά βάζοντας το σαν όρο ακόμα και στις ατομικές συμβάσεις. Υπήρχαν δεκάδες επιχειρήσεις πληροφορικής που χρησιμοποιούσαν το εξής τρίκ. Βγάζανε το διάλειμμα εκτός χρόνου εργασίας και υποχρέωναν τους εργαζόμενους και υπέγραφαν 8,5 ώρες και 9 ώρες ατομικές συμβάσεις εργασίας. Μάλιστα, σε μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών όπως τη Vodafone, σε ολόκληρες ειδικότητες που ήταν σε βάρδιες, είχαν υπογράψει τέτοιες αντίστοιχες ατομικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Από την άλλη, επειδή προσπαθούν να δημιουργήσουν και μια κολυμπήθρα του Σιλοάν κάποιοι τώρα, υπήρχαν και αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες που αξιοποίησαν τους νόμους που είχαν ψηφιστεί από το 2011 για να προχωρήσουν στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ανάλογα βέβαια κάθε φορά με το πώς αυτό συνέφερε στον εργοδότη. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και συγκεκριμένα στον ΟΤΕ που είναι η κυρίαρχη επιχείρηση, οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες στην ΟΜΕ ΟΤΕ που παίρνουν γραμμή και κατεβάζουν όλη τη γραμμή της ΓΕΣΕ έχουν υπογράψει μείωση ωρών εργασίας προκειμένου να μειωθεί το μεροκάματο όπως συνέφερε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για τους παλιότερους εργαζόμενους, υπογράφοντας φυσικά ταυτόχρονα συλλογική σύμβαση εργασίας με 40% κάτω μισθολόγιο για τους νέους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται κανονικά 8 ώρες. Φυσικά και στους υπόλοιπους κλάδους όπως ακούστηκε και στις μεταφορές και στον επισυντισμό τουρισμό έχουν υπογραφεί συλλογικές συμβάσεις εργασίας όπου η διευθέτηση του χρόνου εργασίας έχει γίνει πράξη. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και φέρνει ένα νόμο, γιατί υπήρχαν ακόμα και υπάρχουν κλάδοι που έβασαν εμπόδια, που έφεραν αντίσταση. Υπήρχαν οι εργαζόμενοι που έβγαιναν μπροστά και οι ίδιοι υπερασπιζόντουσαν το 8ωρο και δεν δεχόντουσαν να καταργηθεί στην πράξη. Έρχεται λοιπόν και φέρνει ένα νόμο και λέει ότι θα μπορεί αυτό να γίνει με ατομική σύμβαση. Και ενώ λοιπόν προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν ως κολυμπήθρα του Σιλοάμ, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικά και στο κίνημα, την ίδια στιγμή που βγάζανε συνθήματα ότι μόνιμα δουλεύουν μόνο τα ρολόγια και κάτω το χέρι από το 8ωρο, βγαίνει η κυρία Ξενογιανακοπούλου και κάνει την εξής δήλωση. Ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ της ατομικής σύμβασης και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Λέγοντας τι επί της ουσίας. Ότι η διευθέτηση του χρόνου υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Και έκλεισε το μάτι με αυτόν τον τρόπο σε όλες αυτές τις ηγεσίες στο συνδικαλιστικό κίνημα που έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους για να υπάρχει διευθέτηση του χρόνου εργασίας και να έχει εφαρμοστεί σε όλους αυτούς τους χώρους δουλειάς. Άρα να αφήσουν τα ψέματα. Δεν είναι κατά της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Και επειδή οι εργαζόμενοι δεν είναι χαζοί, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο. Από τη σημερινή σύσκεψη κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, τους εργαζόμενους που κατανοούν ότι πρώτον πρέπει να ορθώσουμε τείχος αντίστασης σε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται, αλλά και ταυτόχρονα να βάλουμε μπροστά τα δικά μας αιτήματα. Η τεράστια αύξηση στην παραγωγικότητα της εργασίας μέσα από την ψηφιοποίηση που λειτουργεί όχι μόνο κατεξοχήν στον κλάδο των τηλεπικοινωνίων και της πληροφορικής, αλλά και σε όλους τους κλάδους, δείχνει ότι σήμερα οι δυνατότητες είναι πολύ περισσότερες και ότι πρέπει να συζητάμε αντί για την αύξηση του εργάσιμου χρόνου, τη μείωση του εργάσιμου χρόνου. Να βάλουμε μπροστά το σύνθημα για 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο και ταυτόχρονα να βάλουμε τη δική μας πρόταση, το δικό μας σχέδιο νόμου, όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν τα 536 σωματεία που πραγματικά βάζουν μπροστά τη διεκδίκηση με κριτήριο τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Συμφωνούμε λοιπόν στην εισήγηση, συμφωνούμε στο σχέδιο, είμαστε, προετοιμάζουμε από αύριο κιόλας με συνεδριάσεις όλων των οργάνων του συνδικαλιστικού κινήματος για συλλαλητήριο την ημέρα που θα δημοσιοποιηθεί αυτό το έκτρωμα του νομοσχεδίου, το νομοσχέδιο που θέλει να φέρει ο Χατζηδάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε απεργιακή απάντηση. Κλιμακώνουμε τον αγώνα, στέλνουμε μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις και μπορούμε να δώσουμε την απάντηση που χρειάζεται για να μείνει αυτός ο νόμος στα χαρτιά.